Πάμε στο Μάνο το Μεϊμαράκη, τον συνάδελφο. Καλημέρα, Μάνο. Γιατί είχαμε χθες το βράδυ πυροβολισμούς, αδέσποτους πυροβολισμούς. Τι έγινε ακριβώς, ξεκαθάρισμα ήταν, τι ήταν αυτό στην εβδομάδα. Όχι αδέσποτες σφαίρες. Καλώς ήταν. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα από την αστυνομία τι ακριβώς ήταν. Όλα δείχνουν ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Με αποτέλεσμα, μία 20χρονη και ένα 32χρονο να νοσηλεύονται εκτός κινδύνου ευτυχώ στον Ερυθρό. Όλα άρχισαν 8 και 16, εχθές το βράδυ. Συγγνώμη, αυτοί ήταν που τραυματιστήκανε, ήταν μπλεκόμενοι ή τυχαία ήταν εκεί. Η κοπέλα, ό,τι είχε σχολιάσει από τη δουλειά τη και μια βόλτα με του φίλου, είχε σχολιάσει από τον 32χρονο. Ναι. Παράπλευρε απώλειε, θα το λέγα. Έτσι, πέρα τα παιδιά διασκέδαζαν. Πέρναγαν από το σημείο, έπεσαν πιστολίδια και φάγαν τι σφαίρε στα παιδάκια. Στα 50 μέτρα από το μετρό τη Πανόρμου. Στην πλατεία, εκεί πέρα δηλαδή. Στη συμβολή των οδών, συγκεκριμένα Πανόρμου, Λαρίση. Εκεί διάφορα καφέ και τέτοια εκεί πέρα. Συνέχεια. Μίλησα με τον μπαμπά της μικρής, ο οποίος ήταν σοκαρισμένος. Δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι το παιδί ήταν ακόμα ζωντανό. Η μαμά φαινόταν λίγο αποσβολωμένη. Και η μικρή, παρότι έμπαινε με το φορείο, ό,τι είχε βγει από την νοσηλεία, για να πάει να ξεκουραστεί το κρεβάτι, προσπαθούσε με αυτή να δώσει κουράγιο στους υπόλοιπους ότι είναι καλά. Να σου πω, δηλαδή τα παιδιά χτυπηθήκαν εμένα, αλλά όχι σοβαρά. Είναι εκτός κινδύνου. Είναι τραγικό πάντως. Πιστολίδια, ξεκαθάρισμα, δεν ξέρουμε τι. Και με δύο τραυματίες, ανθρώπους οι οποίοι πέρναγαν από εκεί. Να θυμίσω ότι ο Θάνος Αξαρλιάν πέρναγε από το σημείο όπου δολοφονήθηκε με τη ρουκέτα της 17 Νοέμβρη. Να το θυμίσω. Να τα θυμίσω αυτά. Και αυτό, ναι, θυμάσαι την προκήρυξη περί παράπλευρων απολειών. Ακριβώς. Λοιπόν, είχα και φίλοι εγώ. Στοιχεία από κάμερες, είχα από μαρτυρίες, και φίλοι. Προκειμένου να φτάσει στους υπαίτιους του επεισοδίου. Καλά, για να δούμε. Μάλλον σε ευχαριστούμε. Καλά, τους ποινικούς καμιά φορά τους βρίσκει, τους ξέρει. Κάτσα να δούμε, γιατί έχει κάμερες τώρα εκεί. Ναι, αυτό. Μπορεί.